δεν έχει προηγούμενο το ρεκόρ που κατάφερε να σπάσει το 2023 σε σχέση με τον τουρισμό, αφού τα στοιχεία δείχνουν ότι πριν καν τελειώσει το έτος, το ρεκόρ του 2018 αποτελεί ήδη παρελθόν. Τα 8.165.000 αφίξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το 2018, φέτος πριν την εκπνοή του έτους, εμφανίζονται αυξημένα κατά μισό περίπου εκατομμύριο, αφού ξεπερνούν τα 8.650.000. Σίγουρα τα ταμεία ήταν πολύ καλά, ήταν καλύτερα, πολύ καλύτερα από άλλες χρονιές και πολύ ανεβασμένα διότι δεν είχαμε πολλά last minute. Δηλαδή τα last minute που κατεβάζει τιμές δεν τα είχαμε. Οπότε είχαμε κανονικές τιμές συμβολαίων, αύξηση εσόδων αλλά και τρομερή αύξηση εξόδων. Η αποτίμηση του ταμείου δεν ήταν η αναμενόμενη γιατί τα κόστη είναι πάρα πολύ ψηλά. Και στην ενέργεια που είναι κάτι πολύ σημαντικό και έχουμε τεράστια κόστη στην ενέργεια, τεράστιες καταναλώσεις. Και αυτό δεν βοήθησε καθόλου τον τουριστικό κλάδο και ιδιαίτερα τα τουριστικά καταλήμματα του κλάδου μας. Το ίδιο και στις προμήθειες και τα υλικά που έχουν τεράστιες αυξήσεις και έχουν φτάσει και το 30% οι πρώτες ύλες. Το ρεκόρ στις αφίξεις και αναχωρήσεις αποτυπώνει το ρεύμα, όχι όμως και το πώς κινήθηκαν τα ταμεία των ξενοδοχείων, εξήγησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης, επισημένοντας ότι στο ρεκόρ επισκεπτών, χρονιά ρεκόρ φέτος κατέγραψαν και τα κόστη. Πάρα πολλοί από τους υπαλλήλους δεν δεχόταν απλά τις συμβάσεις, ήταν πάνω από τις συμβάσεις. Οπότε η αύξηση που δόθηκε δεν ήταν στο 7% που είχε η σύμβαση, αλλά πήγαινε στο 10, 15, 20 και ανάλογα, ανάλογα που δεχόταν ο καθένας. Είχαμε αύξηση τροφίμων στα 35% περίπου και το μεγάλο χαστούκι που φάγαμε ήταν από τα δάνεια, διότι μας έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση το Euribor, το ανέβασε πάρα πολύ, από 0 που ήταν το επιτόκιο έγινε περίπου 4% τώρα. Το ίδιο ή περισσότερο σφιγμένοι φάνηκαν οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, που επί της ουσίας δεν είδαν στα δικά τους καταλήμματα αυτή την αύξηση, καθώς οι πληρότητες, όπως επισημάνθηκε σε εκείνους τουλάχιστον, δεν έδειξαν τέτοια δυναμική. Και πάντως, όπως επισήμανε ο πρόεδρός τους, δεν είχαν τη χρονική διάρκεια, αφού ο μεγάλος όγκος και η δυναμική της σεζόν, για μία ακόμη φορά, περιορίστηκε σε ένα μικρό τμήμα της τουριστικής σεζόν, το γνωστό τρίμηνο. Στο δικό μας κλάδο δεν αποτυπώθηκε ακριβώς το ίδιο. Υπήρχαν αρκετά υψηλές πληρότητες, αλλά μην ξεχνάμε ότι άρχισε πάρα πολύ να ξεκινήσει η σεζόν. Το θέμα το οποίο επηρέασε την αργή κίνηση της σεζόν, δεν γνωρίζουμε αν ήταν οι καιρικές συνθήκες ή κάποιες άλλες συνθήκες, το οποίο δεν γνωρίζουμε στην πραγματικότητα ποια ήταν η πραγματική αιτία ακόμα. Αυτή η καθυστέρηση όμως αφαίρεσε περίπου 1,5 μήνα από τις βασικές πληρότητες του κλάδου. Τα οικονομικά πάντως φαίνεται να μην βγαίνουν στους ξενοδόχους, οι οποίοι από τη μια για να κρατήσουν όπως είπαν το προσωπικό χρειάστηκε να δώσουν περισσότερα στη μισθοδοσία, την ώρα που τα κόστη για τρόφιμα και αναλώσιμα είχαν μεγάλες αυξήσεις. Κερασάκι στην τούρτα, όπως επισήμανε ο κ. Χαλκιαδάκης, ήταν η επιβολή επιτοκίου 4% στο δανεισμό που έχει προκαλέσει αλυσιδωτές συνέπειες στην αγορά. Σίγουρα πρέπει να ανέβουν πάλι οι τιμές και να δούμε πού θα φτάσουν, διότι και αυτές έχουν φτάσει στα βάνη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος ο οποίος έρχεται στην Κρήτη είναι μεσαίος κόσμος. Είναι η μεσαία οικογένεια που είναι το πλήθος των τουριστών που έχουμε. Από εκεί πέρα αυτούς δεν θέλουμε να τους χάσουμε και δεν μπορούμε να φτάσουμε στις τιμές πάρα πολύ ψηλά.